Το ρολόι σου, για να το δω το ρολόι σου. Ωραίο. Λαβάσουμε το κουμπί. Καλώς τους. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Εύχομαι να είστε πολύ καλά. Σήμερα Σάββατο, τελευταία μέρα του μήνα. Τέλειο. Μπαίνει ο Νοέμβρης, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, πλησιάζουν και τα γεννητούρια πολλών από εμάς, που είμαστε εγγύουλες της καραντίνας της πρώτης, γιατί πλησιάζει και η δεύτερη, σε διαφορετική μορφή. Anyway, πολλά συμβαίνουν, εύχομαι να είστε όλοι καλά, υγιείς και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Εμείς τώρα γυρίσαμε από το Τάλος, πήγαμε ένα καφέ, έχω βάλει το μικρό για ύπνο. Έφυγε και η μάνα μου μόλις για το αεροδρόμιο, πάει Κάλυμνο, γυρνάει πάλι 20 Δεκέμβρη περίπου θα γυρίσουν για τη γέννα μου. Πέρα από λίγο το σπίτι ξέρω εγώ, κάποιες δουλειές που έχω με το ίντερνετ, δεν έχω κανονίσει κάτι ιδιαίτερο. Έχω πολλά πράγματα να κάνω, εκκρεμότητες, μέσα στη εβδομάδα ειδικά και τώρα το Σαββατοκύριακο, αλλά τίποτα το... Δεν έχω κάποιο ραντεβού ας πούμε, κάτι να βγω έξω κτλ. Οπότε δεν ξέρω καθόλου πώς θα εξελιχθεί αυτό το vlog. Το μόνο έτσι αξιοσημείωτο που έχουμε κανονίσει για αύριο που έχει ο Νίκος ρεπό είναι ότι θα πρέπει να φτιάξει επιτέλους τα επιπλάνα ταξίσει και να τα βάψει του παιδικού. Εύχομαι να τον φωτίσει ο Θεός και να γίνει και αυτή η δουλειά. Θα αλλάξει ριζικά το δωμάτιο πραγματικά. Και τη Δευτέρα πρέπει να πάω, έχω ραντεβού στο ΙΚΑ. Για την άδεια μητρότητας που έπρεπε να έχω πάει από την Παρασκευή, αλλά δεν ήξερα ότι κλείνει σε ραντεβού. Και έτσι θα πάμε τη Δευτέρα και θα φτιάξω λοιπόν τα χαρτιά μου για την άδεια. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, πραγματικά. Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα μεσημέρι, Κυριακής. Πριν λίγο ξύπνησε ο Νίκος, εγώ μόλις κοίμησα το μικρό στο κρεβάτι μου. Εκεί θα κοιμηθεί σήμερα και το μεσημέρι και το βράδυ. Βέβαια, αυτός μέχρι να κοιμηθεί, κοιμίζει εμένα και με πήρε και εμένα ο ύπνος. Έχω συμμαζέψει από το πρωί το σπίτι, έχω φέρει μία εικόνα. Το φαγητό είναι έτοιμο, έχω σνίτσελ παναρισμένα και πατάτες έτοιμες. Περιμένω να πεινάσει ο Νίκος να τα τηγανίσω. Εδώ έχουν αμπαλαριστεί κούτες τρεις και άλλη μία στην κουζίνα τέσσερις και το κρεβάτι το προηγούμενο. Ένα τέλος πάντων... μορουδιακό κρεβάτι που θέλει μάλλον να πάει να το φτιάξει. Ήταν να πεταχτεί γιατί θείος του Νικού δεν το ήθελε, αλλά θέλει να το φτιάξει μάλλον. Σου λέει όταν θα έρχονται τα παιδιά στο σπίτι να έχω να τα κοιμίζω. Ο πατέρας μου έχει όλα τα εργαλεία κτλ. Οπότε θα φύγουν αύριο. Δεν γίνεται. Ήταν να έρθει από την Τετάρτη ένα χαλί που μου πίνει η μάνα μου για το παιδικό. Και δεν έχει έρθει ακόμα λόγω 28ης. Οπότε λογικά αύριο θα έρθει και έτσι όπως θα έρθει θα μας τα πάρει κιόλας. Έχουμε συνεννοηθεί για να μην τα πηγαίνουμε εμείς. Θα έρθει το φορτηγό να τα μαζέψει, να τα πάρει. Και θα τα σηκώσουμε κιόλας τα παιδιά. Τώρα ο Νίκος ξύνει τα έπιπλα για να τα βάψει. Πάμε σχολείο. Πάμε σχολείο. Έρχομαι, περίμενε. Καλησπερούδια. Πώς μου είστε. Εγώ τώρα είμαι κάπως καλύτερα. Δεν είχα πολύ καλές μέρες χθες και σήμερα, η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό δεν τράβηξα και πολλά πράγματα, όμως θα σας τα πω λίγο περιληπτικά και θα συνεχίσω από εδώ και πέρα, εύχομαι να αλλάξει λίγο η διάθεση και η τύχη μου. Δεν θέλω να παραπονιέμαι, είμαι ευγνώμων, απλώς καμιά φορά, ξέρεις, μαζεύεις και κάνεις ένα μπαμ. Αλλά, τι θα σας πω, βασικά χθες όπως σας είπα ήταν να βάψουμε τα κρεβάτια, είδατε που ο Νίκος έξισε τα κρεβάτια και τα έπιπλα γενικά στο δωμάτιο του Γιάννη και του Μωρού και ξεκίνησε να βάφει.
Είχαν πάρει μαζί με τη μάνα μου τις μπογιές, δεν είχα πάει κι εγώ, γιατί ήμουνα με τη γυναίκα εκείνη τη μέρα και καθαρή. Βασικά, εκείνη καθάρισε. Και ξεκινάει ο Νίκος να βάφει και το χρώμα είναι άσπρο και όχι γκρι. Και ελεφαντή είχα διαλέξει εγώ και παθαίνω εγκεφαλικό. Εγκεφαλικό. Όμως ήταν κλειστά και δεν μπορούσε να πάει να το αλλάξει την ώρα που εμείς το πήραμε χαμπάρι Κυριακή και το αφήσαμε στη μέση. Και αυτή η δουλειά, ακόμα μια φορά, στη μέση. Και καταλαβαίνετε, εγώ σπάστηκα άγρια και τέλος πάντων πέρασε η μέρα, αλλά εγώ δεν είχα όρεξη με τίποτα, για τίποτα. Σήμερα πήγαμε το μικρό σχολείο, είχαμε ραντεβού στο ΙΚΑ 8:40, γιατί πλέον γίνονται με ραντεβού, εγώ δεν το ήξερα αυτό και έπρεπε να έχω πάει από την προηγούμενη Παρασκευή και δεν το ήξερα ότι χρειάζεται ραντεβού και έτσι δεν πήγα. Κλείσαμε ραντεβού την Παρασκευή για τη Δευτέρα. Μου έλειπε και ένα χαρτί και το έλεγα στον Νίκο και μου λέει δεν χρειάζεται, εγώ είχα φαγωθεί, τσακωνόμασταν γι' αυτό, ρε παιδί μου, λογοφέραμε γι' αυτό το θέμα. Εγώ έλεγα ότι χρειάζεται, ο Νίκος ότι δεν χρειάζεται. Εγώ έλεγα ότι χρειάζεται, ο Νίκος ότι δεν χρειάζεται. Πάμε. Του λέω σίγουρα έκλεισε στο σωστό ΙΚΑ ραντεβού. Μου λέει ναι, όλα καλά. Σίγουρα, όλα καλά. Πάμε. Δεν ήταν το σωστό ΙΚΑ που είχαμε κλείσει ραντεβού. Τέλος πάντων. Εγώ να κλαίω από την αγανάκτησή μου ώρες, να μην μπορώ να σταματήσω, γιατί όχι τίποτα άλλο, δεν μπορώ να σταυρώσω δουλειά εδώ πέρα. Ό,τι και να ξεκινάμε, πρέπει να περάσει ένας μήνας για να το ολοκληρώσουμε. Δηλαδή, αυτό με σκοτώνει αυτό το πράγμα. Και είχα σπαστεί απίστευτα δηλαδή το πρωί. Περιμέναμε απ' έξω αρκετή ώρα, γιατί έχουμε ένα γνωστό τέλος πάντων που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Τελικά αυτός είχε δουλειά, φύγαμε. Πάμε στη γιαγιά του Νίκου, την βλέπουμε λίγο, μου έδωσε και μια σακουλαρόδια, την πρίξαμε και εκείνη. Φεύγουμε, πάμε, στέλνω ένα δωράκι στο ταχυδρομείο, φεύγουμε, εκτυπώνω το χαρτί που εγώ έλεγα ότι χρειαζόμαστε και ο Νίκος ότι δεν χρειαζόμαστε και τελικά ήταν λάθος. Μας το ξαναστέλνει ο άνθρωπος, ο εργοδότης μου. Ερχόμαστε στο σπίτι, ξεκινάει να βάφει. Πάμε εντωμεταξύ, φτιάχνουμε το χρώμα και δεν είναι ακριβώς αυτό που ήθελα, αλλά είναι καλύτερο από το πριν, αρκετά πολύ καλύτερο. Είναι ένα ωραίο γκριζάκι, εντάξει, απλώς δεν κάνει πολύ μπάμ στο δωμάτιο, ήθελε λίγο πιο σκούρο ακόμα, αλλά δεν πειράζει τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Φτιάχνουμε που λέτε το χρώμα, αφήνω και την πρέσα μου, την αγαπημένη που φτιάχνω τις μπούκλες μου, γιατί μου κόπηκε το καλώδιο στον πεθερό μου, εκεί δουλεύει, που θέλει να την κοιτάξει πώς μπορεί να τη φτιάξει, αλλιώς την πάμε σε μάστορα. Σπάστηκα και γι' αυτό, γιατί η πρέσα μου είναι από τα κομμάτια που προσέχω πάρα πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι δύσκολα θα την ξαναβρω. Και τέλος πάντων, ερχόμαστε, ξεκινάει να βάφει, όλα καλά, φεύγουμε, πάμε, παίρνουμε το μικρό πριν την ώρα του από το σχολείο για να είμαστε 1:20 στο ΙΚΑ, γιατί ο γνωστός μας ξαναέκλεισε ραντεβού, να πάμε τέλος πάντων να εξυπηρετηθούμε λόγω του ότι είμαι στην κατάσταση που βρίσκομαι. Πάμε εκεί πέρα, τέλος πάντων μπαίνουμε μέσα, όλα καλά, ξεκινάμε. Το χαρτί που έπρεπε να έχω, είχε μια χαρά, έπρεπε να είναι βασικά το αυθεντικό και όχι μέσω email και να γράφει κάποια άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Μετά μας εξυπηρετήσανε με τα χίλια ζόρια, επειδή ήμασταν μέσω του γνωστού. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά. Και αυτός και τα άτομα που μας εξυπηρέτησαν, γιατί σε αυτές τις υπηρεσίες δύσκολα σε εξυπηρετούν συνήθως και το έχω ζήσει και γι' αυτό με πήραν τα κλάματα, γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα τα καταφέρω και δεν είχα καταφέρει το πρωί καν να μπω μέσα και λέω που θα μπω μέσα και πάλι κάτι θα λείπει και πάλι θα ξαναπάω και πάλι αυτό. Μου φάνηκε τόσο τεράστιο βουνό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τέλος πάντων, με εξυπηρετούν οι άνθρωποι, να τους έχει ο Θεός καλά. Κάτι μετά έπρεπε να διορθώσω, που έπρεπε να κλείσω ραντεβού για να το διορθώσω και παθαίνω εγκεφαλικό πάλι. Λέω, άντε, γιατί το επόμενο ραντεβού ήταν σε 12 μέρες. Τέλος πάντων, με βλέπει μια κοπέλα
Η κυρία Ελένη, να είναι καλά κι αυτή, μου λέει σε ξέρω από το YouTube και έλα εδώ να σε βοηθήσω και αυτά, και με βοήθησε και με εξυπηρέτησαν οι άνθρωποι. Δηλαδή είχα άγιο σήμερα με αυτό το θέμα πραγματικά. Και τέλος πάντων τελικά όμως κάτι άλλο παρουσιάστηκε που δεν μπορούσαν, δεν ήταν στο χέρι τους να με βοηθήσουν και δεν μπόρεσε να γίνει η δουλειά μου. Δυστυχώς όμως την Πέμπτη θα το λύσω και αυτό το θέμα. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά, γιατί μία απογοήτευση που με πήρανε τα κλάματα, αλήθεια, δηλαδή μία απογοήτευση μετά την άλλη. Δεν θέλω να παραπονιέμαι, αλλά εγώ αυτά που σας λέω, σας τα λέω γιατί θέλω να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου μαζί σας και αυτά που νιώθω, ρε παιδί μου. Δεν το λέω για να παραπονιέμαι, ίσα ίσα που σας λέω και τα καλά και τα κακά. Δεν γίνεται να λέμε μόνο τα καλά, δεν έχουμε μόνο καλές μέρες. Και όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά. Επίσης, ένα ευχάριστο νέο είναι ότι παρήγγειλα σήμερα το θύλαστρο. Η γιαγιά του Νίκου μας έδωσε κάποια λεφτά για να κάνει δώρο στο μωράκι μας και παρήγγειλα με αυτά το θύλαστρο του μωρού, το θύλαστρο για μένα βασικά. Τελικά πήρα το καγκουρού. Καγκαρού λέγεται, θα σας το δείξω από κοντά. Είναι οικονομικό και έχω ακούσει τα καλύτερα, δεν έχω ακούσει ούτε μία αρνητική κριτική μέχρι στιγμή. Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά δεν έχω ακούσει καμία. Επειδή είναι κάτι που δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω και για πόσο και τι και πώς, εφόσον ξέρω ότι είναι ένα αρκετά καλό θύλαστρο και οικονομικό, είπα εντάξει να το πάρω. Αλλιώς, αν δεν έπαιρνα αυτό, θα έπαιρνα σίγουρα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, από το Amazon. Δεν έχω ξαναπαραγγείλει από το Amazon, επειδή με ρωτάτε, θα ήταν η πρώτη φορά. Αλλά από το να δώσω 150 ευρώ και να μην ξέρω αν θα τα χρησιμοποιήσω, γιατί δεν έχω και σκοπό. Δηλαδή, ο σκοπός μου είναι να θυλάσω. Θέλω το θύλαστρο σε περίπτωση που λείπω, σε περίπτωση οτιδήποτε, σε περίπτωση ανάγκης. Όχι για να θυλάζω, για να δουλώ αποκλειστικά. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και επίσης δώσαμε και την προκαταβολή για το καρότσι μας. Η πεθερά μου θα μας αγοράσει το καρότσι, οπότε μας έφυγε ένα μεγάλο... Είναι μια μεγάλη ανακούφιση, γιατί είναι ένα μεγάλο έξοδο και την ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Ήθελε εκείνη με τον πεθερό μου να μας το κάνει δώρο. Από το Πρενατάλ, θα σας το δείξω και αυτό μόλις το λάβουμε. Γιατί για να το λάβουμε έπρεπε να δώσουμε μια προκαταβολή, να το παραγγείλουμε κτλ. Και επίσης, περιμένω δύο δωράκια σήμερα, το απόγευμα, το βράδυ. Θα μου το φέρει η Ρένα. Πάλι το ένα είναι από τη γιαγιά του Νίκου, πάλι δωράκι. Τον, πώς το λένε, θερμαντήρα μπιμπερό. Πάω να σας δείξω τώρα το χρόνο. Λοιπόν, εδώ είναι τα κρεβάτια βαμμένα. Ο Νίκος, όπως βλέπετε, δεν πολύ είχε όρεξη. Δεν τα άβαψε από μέσα. Και καλά για να μην χαλάσει πολύ μπογιά. Τώρα βάφηκε έξω το κομωδίνο και τα ράφια και τελειώσαμε. Έβαψα και το συρταράκι εδώ. Ό,τι βλέπει η πεθερά που λένε. Αλλά μόλις περισσέψει λίγο μπογιά. Μάλλον θα σταματήσει για σήμερα, τελείωσε, δεν ξέρω. Θα τα βάψω εγώ μέσα. Από μέσα, γιατί είμαι λίγο τελειομανής, δεν μπορώ έτσι. Όλο το άλλο το έχει βάψει. Τώρα πρέπει να στεγνώσει σήμερα και να περάσει το βερνίκι. Να τα, εδώ είναι τα υπόλοιπα. Θέλω να στεγνώσουν τώρα, γι' αυτό το φαίνεται έτσι, με νερά. Ήρθε λοιπόν το δώρο μου από Πρενατάλ. Τέλεια, άψογη εξυπηρέτηση. Έχει και delivery στο σπίτι για μένα. Εδώ, η Ρένα μου. Η Ρένα είναι η γειτόνισσά μου, μένει από πάνω μου και δουλεύει στο Πρενατάλ. Οπότε... Και γι' αυτό πήγα πιο πολύ από εκεί, αλλά όντως έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και ποιοτικά, και από το Γιάννη είχα πάρει πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Και μου έφερε εδώ δώρο, ήταν στη λίστα μου και ήθελε και εκεί να μου κάνει κάποιο δώρο. Και μου έφερε εδώ τα μπιμπερό που διάλεξα για το μωράκι μου. Είναι, αυτή τη φορά αποφάσισα να δοκιμάσω και να εμπιστευτώ τα Dr. Brown, γιατί και η θηλή είναι πιο απλή, ρε παιδί μου, πιο... Μοιάζει κάπως με τις μητέρες, ας πούμε, σε σχέση με τα υπόλοιπα μπιμπερό και κυρίως για το θέμα των κολικών. Και επειδή βλέπω ότι οι περισσότεροι τώρα δεν πιστεύονται αυτά, λέω γιατί όχι να μην τα δοκιμάσω. Πήραμε εδώ τρία.
Λέει εδώ ότι είναι κατά του να κάνει εμετό το μωρό το γαλατάκι, να ρεύεται και να έχει αέρια τέλος πάντων. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πρασινάκι που βλέπετε σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει και ειδική βούρτσα για τα συγκεκριμένα μπουκάλια και για το σωληνάριο αυτό, οπότε θα την πάρω και αυτή. Η που μοιάζει πάρα πολύ με την θηλή της Ότι μαμάκας. μπορείς Μπορείς να να το το χρησιμοποιήσεις χρησιμοποιήσεις με ή χωρίς αυτό το σωληνάριο. Και είναι νούμερο ένα όντως, γιατί βλέπω πολύ αμερικάνικο YouTube όταν έχω χρόνο. Νούμερο ένα στην Αμερική από τους παιδιάτρους έχει ψηφιστεί. Εδώ αυτό δεν ξέρω τι είναι, αλλά σίγουρα θα είναι καλό. Και είναι οικολογικό το περίβλημα. Έτσι είναι από μέσα, βέβαια είναι τεράστια. Είναι γυάλινα. Δεν το περίμενα να είναι τόσο πολύ μεγάλα. Α, έχει μέσα. Έχει μέσα βουρτσάκι, παιδιά. Έχει μέσα βουρτσάκι, εντάξει. Αν και θα πάρω και έξτρα. Έχει βουρτσάκι για το σωληνάριο. Πώς να το πω, δεν ξέρω. Σου λέει να μην το γεμίζεις πάνω από αυτή τη γραμμή και σου λέει και εδώ πόσες δόσεις μάλλον έχεις βάλει από εδώ και πόσα ml είναι από την άλλη. Τεράστιο είναι, παιδιά. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Ρένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, όπως σας είπα, μου έδωσε η γιαγιά του Νίκου κάποια χρήματα για το μωρό και είπα να πάρω αυτό από τη λίστα μου για να το βάλω μέσα στη τσάντα του μαιευτηρίου σε περίπτωση που χρειαστεί. Γιατί μας ζήτησαν βραστήρα, οπότε τι να πάρω βραστήρα, καλύτερα να πάρω αυτό. Γιατί αυτό ουσιαστικά δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει βέβαια, αλλά αυτό που ξέρω ότι κάνει είναι ότι σε 3 λεπτά φέρνει το γάλα στη θερμοκρασία ακριβώς που πρέπει να είναι. Οπότε ούτε να καίγεται το μωρό, ούτε να είναι παγωμένο, να είναι ακριβώς αυτό που πρέπει. Λέει εδώ ότι δεν υπάρχει σαν το φούρνο μικροκυμάτων, ας πούμε, κάποια σημεία που να καίνε, είναι πολύ. Όλο το γάλα στην ίδια θερμοκρασία το βγάζει. Τώρα θα δείξει. Το είχε 30% έκπτωση και από 55 ευρώ το πήραμε 39. Αν δεν κάνω λάθος, θα δω την απόδειξη. Εδώ λέει ότι βγαίνει ομοιόμορφο η θερμοκρασία του γάλακτος σε όλο το γάλα, γιατί το γυρνάει όλη την ώρα. Και εδώ λέει ότι είναι 3 λεπτά, αλλά στα 150 ml γάλακτος. Παραπάνω λεπτά πιστεύω θέλει. Λέει εδώ ότι μπορεί να ξεπαγώσει γάλα. Υπάρχει ειδική ρύθμιση για να ξεπαγώσει το γάλα ή το φαγητό του παιδιού, αν είναι παγωμένο. Τώρα δεν ξέρω πόσο γρήγορα συμβαίνει αυτό. Εδώ ότι το κρατάει ζεστό για αρκετό χρόνο. Υπάρχει πάλι ειδική ρύθμιση για αυτό το σκοπό. Δηλαδή αν δεν θες να το δώσεις απευθείας το γαλατάκι. Και εδώ λέει ότι μπορεί να ζεστάνει και φαγητό του μωρού. Δεν ξέρω τι χρόνος χρειάζεται για αυτά τα δύο τα πρώτο και το τελευταίο, αλλά καλή σκέψη. Γράφει εδώ λοιπόν με το που το άνοιξα χρόνους και οδηγίες. Να το εδώ το μηχάνημα. Με νεράκι λειτουργεί κανονικά, να ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα. Update δωματίου. Ενώ αυτό το έχει κάνει πάρα πολύ καλά ο Νίκος και δεν χρειάζεται να το ξαναπεράσω. Ενώ αυτά που είχε κάνει τα μέσα βαριόταν, σου λέει δεν φαίνεται. Αυτό δεν το είχε κάνει πολύ καλά. Όπως βλέπετε, ήταν νύχτα, κουρασμένος, δεν ξέρω τη φάση και τώρα το περνάω ένα δεύτερο χέρι. Έχω κάνει αυτά. Είναι αρκετά δύσκολο το μορδιακό γιατί έχει πολλές λεπτομέρειες και το ξύλο του, επειδή είναι ήδη. Το είχε ήδη ο πατέρας μου βάψει πριν 3 χρόνια με σπρέι. Δεν κάθεται καλά. Και το πέρασε τώρα και ένα δεύτερο. Και το κομμωδίνο ξαναπέρασα. Περιμένω να στεγνώσει που αύριο να το περάσει ο Νίκος με βερνίκι. Και μου μένουν τώρα να ξαναπεράσω όλα αυτά που είναι εκεί στη γωνία. Και τα 3/4 του κρεβατιού. Πήγα και έφερα τον Ταλιμπάν από το σχολείο. Πήγα φαρμακείο και σούπερ μάρκετ. Και διάλεξε ένα πράγμα. Βασικά τρία. Και καταλήξαμε στο ένα. Ευτυχώς είναι υπάκουος. Και το έχει ρίξει με τα μούτρα στα μπισκότα. Τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε, Γιάννη. Γάλα και ένα νινό. Ναι. Ναι. Εννοείται, θα σου φτιάξω γάλα και θα πάμε στο ροζ κρεβάτι.
Νομίζω ότι νιστάζεις πάρα πολύ. Να πάμε λίγο. Όχι, έργο. Ύπνο. Ύπνο. Γιατί νιστάζεις και δεν το ξέρεις. Πού πας? Όχι στο δωμάτιό σου, δεν είναι ακόμα έτοιμα. Στο δωμάτιο της μαμάς. Ορίστε εδώ τα χάλια μας. Μια εβδομάδα περιμένουμε το φορτηγό. Λοιπόν, πήγα εδώ στο σούπερ μάρκετ, εδώ στο Γιώφυρο. Της αγαπημένης μου της φίλης της Άριας, ο άντρας και η οικογένειά του το έχουν. Οπότε, άμα μπορώ, πηγαίνω και από εκεί να τους τιμάω. Και πήρα εδώ κλιμεντίνια. Γάλα, φυτίνι, γιατί χρειάζεται για τα φύλλα που μου έστειλε η γιαγιά μου. Εδώ πήρα πιπέρι. Αυτά εδώ δεν τα πήρα από εκεί. Τα πήρα από ένα διπλανό μανάβικο. Είναι πορτοκάλια ξινά για να το φάω. Και ψωμάκι, γιατί θα κάνουμε πάλι φασολάκια με πατάτες. Αυτά μου τα έδωσε η γιαγιά του Νίκου χθες που σας είπα. Κάποιες σοκοφρέτες εδώ για τις δύσκολες ώρες, κάποια δρακουλίνια επίσης για τις δύσκολες ώρες, ένα σχημός για τις δύσκολες ώρες και ένα ακόμα γάλα. Και εδώ πήρα από το φαρμακείο ό,τι χρειάζομαι για το μωρό, τα τελευταία πράγματα από το φαρμακείο. Εδώ είναι φυσιολογική ορή. Πήρα ένα σίδηρο για την ξόμηνα, για να πιω τώρα αυτές τις μέρες. Επιθέματα θυλών, νουκ. Έχει μέσα 30 και κάνει 4-11, συμφέρει, εύχομαι να με βολέψουν. Εδώ πήρα ένα σιροπάκι ντεπών, γιατί ξέρω ότι πρέπει πάντα να υπάρχει αυτό στο σπίτι, ειδικά με ένα μωρό. Και έχω και για το Γιάννη ένα ανοιχτό, αλλά πήρα ακόμα ένα. Και πήρα και ένα ενόπνευμα για το αφαλάκι του. Μου είπαν ότι αυτό είναι μια χαρά για τον αφαλό. Γάζες. Πήρε η φίλη μου η Εντέσα μια τεράστια συσκευασία, οπότε θα τις μοιράσουν. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάρω και ένα αντικολλικό, πώς το λένε, τζέλ, αλλά και ένα αντικουνουπικό πακέτο με αυτοκόλλητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κουνούπια, εκτός αν, αν ξομείνουμε από υγρό. Και επίσης δεν ξέρω αν θα χρειαστώ το τζέλ και κάνει και 14 ευρώ. Οπότε λέω, άστορ παιδί μου, και αν το χρειαστώ θα στείλει τον Νίκο να μου πάρει. Δεν είναι κομμός κεφαλής και μπορεί να μην το χρειαστώ και να πάει χαμένο. Δεν είναι αμαρτία. Το φαγητό μου ψήνεται και εγώ πάω να τελειώσω το βάψιμο μέχρι να ξυπνήσει ο Γιάννης. Και όμως τελείωσα. Είχε περισσέψει και λίγο μπογιά στο σκαφάκι και έκανα και αυτά. Τα από μέσα που είχε αφήσει και ένα ο Νίκος. Και εδώ λίγο. Έτσι πολύ πρόχειρα. Λοιπόν, πήρα πάλι το τυχερό μου το δωράκι. Μόλις άνοιξα ένα υπέροχο δώρο από τη φίλη μου την Ελένη την Τερζάκη που φτιάχνει χειροποίητα κοσμήματα. Είναι φίλη μου χρόνια, θα σας πω την ιστορία μας. Αν και έχουμε τεράστια διαφορά ηλικίας, είναι σαν μαμά μου. Αλλά όμως θα σας την πω την ιστορία και πόσο με έχουν βοηθήσει και πόσο με έχουν στηρίξει και εκείνη και η οικογένειά της. Εδώ μου έστειλε αυτό εδώ πέρα το κολλιέ, δύο κολλιέ είναι μάλλον, χειροποίητα. Εντάξει, για μια έξοδο είναι φανταστικά, μια κόκκινη μπλούζα με ντεκολτέ, έτσι, ένα μακιγιάζ. Το έχω φανταστεί πως θα το φορέσω, είναι τέλεια παιδιά. Δείτε το. Τα είχα δει στο Instagram και είχα πάθει. Ξέρετε, εμένα μου αρέσουν τα πιο απλά, αλλά που να έχουν το μπαμ τους, ρε παιδί μου. Να κάνουν έτσι το ιδιαίτερο. Αυτό τώρα είναι απλό, αλλά γυαλίζει και κάνει... Έχει αυτό το κάτι. Και έστειλε και για σας δωράκι, το οποίο θα το κληρώσουμε στο Instagram. Θα σας το δείξω τώρα, οπότε όσοι έχετε Instagram θα σας αφήσω κάτω στο κουτάκι της περιγραφής και το Facebook της Ελένης και το Instagram, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να ρίξετε μία ματιά στα κοσμήματα που φτιάχνει, τα πανέμορφα. Το κάνει με πολύ μεράκι και το γουστάρει πραγματικά.
Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το δώρο, αλλά και για το δικό σας το δωράκι. Για όσους δεν έχετε Instagram, μην μου παραπονιέστε, γιατί έρχεται τώρα κοντά καινούργιος διαγωνισμός. Περιμένω δωράκι για εσάς και για το YouTube, να ξέρετε. Θα έχει να κάνει με μωράκι το giveaway αυτό που θα κάνουμε στο YouTube. Θα σας δείξω τώρα και το δωράκι που θα κάνει η Έλληνα στο Instagram, giveaway. Ο Γιάννης θέλει να μιλήσω. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Το δικό σας το δωράκι. Να πάρετε και μια γεύση για το τι άλλο έχει. Κάτσε να το ανοίξω. Έλα. Λοιπόν, εδώ σας κάνει δώρο ένα υπέροχο βραχιολάκι με πέρλες, αλλά και χρυσές πέρλες. Τις κλασικές, αλλά και τις χρυσές εδώ. Και το συνδυάζει με αυτό εδώ το κολιέ, το οποίο είναι διπλό κολιέ. Περνιέται διπλό, όπως φοράω εγώ το δικό μου. Αυτό λοιπόν είναι το δωράκι για το Instagram σε συνδυασμό με αυτό εδώ το βραχιόλι. Είναι διπλό, μπορείτε να το φορέσετε ή πιο χαλαρό ή και τσόκερ ακόμα. Εγώ θα το φορούσα αυτό το συγκεκριμένο, γιατί είναι πάρα πολύ chic, με ένα φόρεμα, έτσι να έχει ένα ωραίο ντεκολτέ, ένα κρέμ χρώμα, ή κόκκινο ή μαύρο. Πιο πολύ θα μου άρεσε με το κρέμ. Είναι midi, έτσι μανταμίστικο, αλλά και sexy ταυτόχρονα, με άνοιγμα πίσω. Και νομίζω θα ήταν ο τέλειος συνδυασμός, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το δωράκι που θα κληρωθεί στο Instagram. Μπορείτε να το φορέσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Εύχομαι καλή επιτυχία. Κάτω στο κουτί της περιγραφής θα σας αφήσω, όπως σας είπα, το Facebook, το Instagram της Έλενας, αλλά και το link για το giveaway. Και θέλω να ευχαριστήσω τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, για αυτά τα όμορφα δωράκια. Ουσιαστικά να σας πω κιόλας και την ιστορία, το πώς γνώρισα την Ελένη και την οικογένειά της. Εγώ ήμουν φοιτήτρια στην Αθήνα, όπως σας είπα, και είχα φτιάξει μια φορά τα νύχια της θείας μου, της Βιολέτας, να είναι καλά, και είχε πάει σε μια καφετέρια και τα είδε η σερβιτόρα και της άρεσαν πάρα πολύ. Πού τα κάνετε, ξέρω εγώ, απλά εντωμεταξύ, ένα κουφετί χρώμα, πολύ απλό. Πού τα κάνετε, ξέρω εγώ, α, η ανιψιά μου τα κάνει. Μα μου της έδωσε το τηλέφωνο. Εγώ δεν έκανα τότε πελάτη στην Αθήνα τίποτα, μόνο σπούδαζα και δούλευα. Με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν η Μαριτίνα, που έχουμε γίνει πάρα πάρα πολύ καλές φίλες, και πάω τέλος πάντων στον Πειραιά, εγώ πολύ ψαρωμένη, και της κάνω τα ίδια νύχια με τη θεία μου. Σκέτο, σας λέω, τίποτα, κουφετί. Της τα φτιάχνω μετά, την άλλη φορά με παίρνει ξανά τηλέφωνο να της τα ξαναφτιάξω και μου φέρνει και μια φίλη της. Την άλλη φορά μου φέρνει και δύο φίλες της. Την άλλη φορά μου φέρνει και τέσσερις φίλες της. Μετά αυτές οι φίλες της μου φέρανε και την οικογένειά τους. Και γίναμε φίλες με τη Μαριτίνα, τη Χρύσα και με την Νάνα. Και μου γνωρίσανε και τις οικογένειές τους και οικογένειές τους άλλους και πάει λέγοντας. Και έγινε ένας ολόκληρος κύκλος από το πουθενά και από εκεί που δεν το περίμενα καθόλου. Και με στηρίξανε και τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ. Ποτέ δεν έμεινα χωρίς χρήματα, δηλαδή έστω και λίγα, έστω και για ένα φρύδι, ρε παιδί μου. Την τελευταία στιγμή που έμεινα χωρίς ευρώ και ήταν, ξέρω εγώ, Παρασκευή, απόγευμα ή Σάββατο, και ποτέ εννοείται δεν θα ζητούσα από τους γονείς μου να μου στείλουν. Και με παίρνανε τηλέφωνο ξαφνικά ένας από όλους αυτούς και μου λέγανε, έλα να μου κάνεις τα φρύδια, και πήγαινα να... ή έλα να μου κάνεις τα νύχια. Και πάντα είχα χαρτζιλίκι. Και γενικά με στηρίξανε σε όλα πάρα πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ απίστευτα όλους. Και τους έχω πραγματικά μεγάλη υποχρέωση. Ένα λοιπόν από αυτά τα άτομα είναι και η Ελένη. Η Ελένη είναι η μαμά της Άννας, που είναι η κολλητή της Μαριτίνας και της Χρύσας. Και με αγκαλιάσανε, τι να σας πω, μέχρι και... Και φαγητό μου προσφέρανε σε τέτοια φάση, δηλαδή όταν πήγαινα να τους φτιάξω τα νύχια, μέχρι και στο τραπέζι τους με βάλανε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευγνωμοσύνη νιώθω. Μέχρι και στο σπίτι μου με πηγαίνανε, φαντάσου, που αυτοί μέναν Πειραιά και εγώ έμενα Καλλιθέα.
Και πραγματικά τους έχω μέσα στην καρδιά μου και ποτέ δεν θα τους ξεχάσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, επειδή ευκαιρίας, αλλά και για τα δωράκια. Ήρθε η ώρα να πούμε το αντίο. Προσπαθώ να κοιμήσω το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι full στην ενέργεια και εγώ κοιμάμαι όρθια και κάνω μοντάζ. Και δεν ξέρω καν τι έχω κάνει. Κοιμάμαι, με παίρνει ο ύπνος. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Φιλάκια πολλά. Μουά. Μουά. Γεια. Πάλι. Στείλε φιλί. Μουά. Εσύ. Γιατί. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και μην ξεχάσετε ποτέ, που λέει και η Μουτίδου, να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι και να βοηθήσετε στο να μεγαλώσει και να γίνει ακόμα πιο χαρούμενη η μαμά μου, πες μου. Πες.